Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Υπηρωτών Τρικάλων το πρωί της Κυριακής στο Φρούριο. Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου έδειξαν για ακόμη μια φορά την αγάπη τους στο Σύλλογο, δίνοντας το παρόν και στη φετινή καθιερωμένη εκδήλωση. Τον λόγο πήρε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Οικονόμου Αθηνά, η οποία ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία, κάνοντας παράλληλα μία μικρή αναδρομή στο έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας. Το έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας στην αρχή του χρόνου προέρχεται από την αρχαία ελληνική εποχή. Η συνήθεια της τοποθέτησης του χρήματος μέσα στην πίτα προήρθε από το Μέσο Βασίλειο, δεσπότη της Καπαδοκίας. Και αυτό που θα το έβρισκε θα αναγκυριζόταν ο βασιλιάς της βραδιάς. Έτσι και εμείς, χειρώντας το παράδοτο αυτό χριστιανικό έθιμο, πραγματοποιούμε σήμερα την κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας. Βασικό κοινογνώρισμα είναι ότι στο εσωτερικό της πίτας τοποθετείται νόμισμα που σύμφωνα με την παράδοση θα φέρει καλή τύχη σε αυτό που θα το βρει. Το φλουρί της πίτας μας θα λειτουργεί σε ένα πολύ ωραίο μπεκιόνι προσφορά του Συλλόγου μας. Σας κάνω γνωστό ότι εντός του Φεβρουαρίου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ με θέμα Άραστος. Είναι το τέταρτο ντοκιμαντέρ που προβάλλουμε σε συνέχεια του κινηματογραφιστή Αρτινού Βασίλειου Βενιάτσα.